Στην κλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας απαντάμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, διαμηνύει σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, αντιπολίτευσης και διάφοροι αναλυτές στην Τουρκία μοιάζουν να έχουν επιδοθεί σε έναν ιδιότυπο διαγωνισμό φραστικών επιθέσεων εναντίον της Ελλάδας, πλειοδοτώντας σε αβάσιμους νομικούς χειρισμούς, ανιστόρητα αφηγήματα, παράλογες διεκδικήσεις, ακόμη και προσωπικές προσβολές προς μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού. Η Τουρκία νιώθει ενισχυμένη μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δηλώνουν υπερήφανοι για τους χειρισμούς του Τούρκου Προέδρου. Όλες οι τουρκικές κινήσεις εδώ και καιρό δείχνουν ότι θέλουν να σπρώξουν την Ελλάδα να προβεί στη μοιραία κίνηση στρατιωτικής κλιμακώσεως. Βεβαίως, με δεδομένο ότι οι τουρκικές προκλήσεις είναι πολλές και καθημερινές, δεν θα πρέπει να αποκλείουμε να προκύψει ένα θερμό επεισόδιο κατά λάθος. Από την Άγκυρα και μέσα στο συνέδριο του ΧΑΝΤΕΠΕ, ο τομεάρχης εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. The Turkish government must respect international and European law. Turkey must not continue to occupy Cyprus, Syria or Iraq. Ο πρόεδρος Ερντογάν να ασχοληθεί με τους Τούρκους ψηφοφόρους που του γυρίζουν την πλάτη και να αφήσει τους Έλληνες ήσυχους. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμπλέκεται στα εσωτερικά της ελληνικής δημοκρατίας. Καταδικάζουμε ξεκάθαρα την απόπειρα ανάμειξης του στις εκλογές της χώρας μας. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά με την Τουρκία, διότι είναι ένας γείτονας επιθετικός, έχει μια όχι απλώς ρητορική εναντίον της Ελλάδας, αλλά προχωρά και σε ενέργειες εις βάρος της χώρας μας. Αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στο Λουγκάνο προκειμένου να συμμετάσχει σε διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με τη συμμετοχή Προέδρων, Πρωθυπουργών και Υπουργών περίπου 40 χωρών.